οποία θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη από όλες όλες τις προηγούμενες. Της ευχόμαστε υγεία, δύναμη, χαρά και να χρωματίζει με πάρα πολλά και έντονα χρώματα τα απογεύματά μας και τις ημέρες μας. Καλή επιτυχία! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφροδίτη Νέστορα πάντα! Μπράβο! Σιδονία, ο τίτλος της νέας έκθεσης της Χρύσας Μπαρτζόκα στην Γκαλερί Μυρό. Ναι. Αγαπητή Χρύσα, πάρα πολύ ωραίο το θέμα. Συγκλονιστικός ο τρόπος απόδοσης. Πες μας δύο λόγια για αυτή την έκθεση, για αυτή την ιδέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ιδέα αυτή προήλθε καταρχήν από την αγάπη για τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι έρωτας. Η θάλασσα μας δίνει ζωή, μας δίνει κουράγιο, μας δίνει ελπίδες, είναι ανεξάντλητη. Οπότε, έχοντας πηγή έμπνευσης πάντα τη θάλασσα, δημιούργησα ένα δικό μου κόσμο, τον οποίο ονόμασα Ποσειδονία. Η Ποσειδονία είναι ένα είδος θαλάσσιου φυτού, για το οποίο θα μπορείτε να μάθετε περισσότερα, νομίζω, και στο Wikipedia. Αλλά στην πραγματικότητα, για εμένα, προσωπικά, η Ποσειδονία είναι ένα καταφύγιο. Το δικό μου καταφύγιο και πιθανόν και των θεατών. Οι θεατές, Χρύσα, πώς βλέπεις να ανταποκρίνονται σε όλο αυτό το κάλεσμα και στα δικά σου έργα, αλλά και στην επίμονη τέχνη, σε αυτή την ομάδα που εκπροσωπείς επάξια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό? Με πάρα πολύ ενθουσιασμό. Πιστεύω ότι μέσα από τον χρόνο και τους κόπους παίρνουμε μια πάρα πολύ γλυκιά γεύση όταν αυτό γυρνάει σε εμάς. Όπως σας είπα προηγουμένως, όταν βλέπαμε τον κύκλο της καλοσύνης, είναι ότι όταν θέλουμε να δώσουμε, νομίζω όλοι μας, κάτι καλό, αυτό, χωρίς να το καταλάβουμε, επιστρέφεται σε εμάς. Οπότε, αυτός ο ενθουσιασμός σου δίνει και κουράγιο για να συνεχίσεις. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι μέχρι τις 19 Μαρτίου στην Γκαλερί Μυρό και από εκεί και μετά θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι αν κάνετε μία βόλτα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης και επισκεπτόσασταν το κήπο του απογευματινού ηλίου. Από εκεί θα δείτε μία δουλειά ομαδική της επίμονης τέχνης, μία συλλογικότητας η οποία έχει πολύ, πολύ κόπο, πολύ μελέτη και πάρα πολύ επιμονή για τέχνη. Ο τίτλος είναι της έκθεσης «Τι χρώμα έχει η ελπίδα» και ελπίζουμε να σας αρέσει. Ενώ αυτό το διάστημα στη ζωή μας επικρατεί το γκρίζο, εδώ θα δείτε χρώματα, θα δείτε εικόνες, συνώνυμες της φύσης που μας δίνουν χαρά και αισιοδοξία. Στην Γκαλερί Μυρό, στην έκθεση της Χρύσας Μπαρτζόκα, το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.